Και πάμε στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παιδιών στην Πάτρα. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Διάφορα που ακούγονται ένθεν κακήθεν και τα οποία θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Πισπυρίγκου μέσα από τον Κορυδαλό, σαν να μην έχει συνειδητοποιήσει γιατί κατηγορείται, λέει: θέλω να πάω το Πάσχα να ανάψω τις λαμπάδες των παιδιών μου. Εντάξει. Τώρα προφανώς θυμάται τα παιδιά, τις λαμπάδες, όλα τα υπόλοιπα και έτσι θα τα λέει. Και αυτά θα ζητάει. Από την άλλη πλευρά, η ίδια συνεχίζει να δίνει συνεντεύξεις και επιμένω κάνει πάρα πολύ καλά. Θα δείτε λοιπόν συνέντευξη που μετέδωσε πάλι το Star και η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, όπου πάλι για το Μάνο μιλάει. Όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τις εξελίξεις όπως καταγράφηκαν μέχρι πριν από λίγο. Οι μαρτυρίες, οι δηλώσεις και τα νέα στοιχεία βάζουν και πάλι φωτιά στην υπόθεση θρίλερ που παραμένει για ακόμα μια μέρα στην κορυφή της επικαιρότητας. Τα λόγια της 33χρονης μέσα από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, τα πρώτα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τις αναζητήσεις που έκανε μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της, τα μηνύματα και οι αιχμές που στέλνει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων σε συναδέλφους του, μαζί με μια άγνωστη μαρτυρία για αυτά που σκέφτονταν οι γονείς λίγο πριν γίνει γνωστό πως η Τζορτζίνα πέθανε από χορήγηση κεταμίνης, είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Για 8η ημέρα η 33χρονη παραμένει στον Κορυδαλό σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τη μητέρα και την αδελφή της, όσο και με τους δικηγόρους που την εκπροσωπούν. Το αίτημα θα το προχωρήσουνε? Ναι, θα το προχωρήσουν. Έχουν βρει τεχνικούς συμβούλους που είχαν πρόβλημα? Είναι δύσκολο. Ένα προβλήμα τώρα και με το ζώο. Είχαμε μερικούς και μόλις δεν πλέον είπε ότι θα κυλιθεί το μικρά, μας έφτιαξαν όλοι. Η κατηγορούμενη που συνεχίζει να μην προαυλίζεται τονίζει πως έχει χάσει 7 κιλά από τη στιγμή που μπήκε στη φυλακή και επαναλαμβάνει πως ο Μάνος Δασκαλάκης είναι ένα άτομο που πλέον δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του. Για Μάνο τίποτα. Τίποτα, τι να ασχοληθώ τώρα. Μάνη και ο άνθρωπος. Για το Μάνο κανένα σχολιασμό. Οκ. Ναι. Για τους δικούς μου ότι τους ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση είναι δίπλα και ότι περνάνε πολύ άσχημα και αυτοί όσο ψυχολογικά περνάω και εγώ. Πριν από λίγες μόνο μέρες, τα πάντα ήταν διαφορετικά ανάμεσά τους. Ο 30χρονος τη στήριζε δημόσια και μάλιστα σε κοινή συνάντηση στο γραφείο του Απόστολου Λύτρα, φέρεται να είχε πει σε σχετική ερώτηση του ποινικολόγου πως θα παρέμενε δίπλα της, ακόμα και αν τα πράγματα δυσκόλευαν πολύ για εκείνη. Τι λες που θα βάλουν φυλακή τη γυναίκα μου? Σου το λέω, πως αν έτσι γίνει, θα νοικιάσω διαμέρισμα δίπλα στις φυλακές και δεν θα την αφήσω μόνη της, χωρίς να έχει κάνει κακό στα παιδιά μου. Είτε Αθήνα την πάνε, είτε Θήβα, εγώ θα είμαι δίπλα της. Οι δηλώσεις του κ. Δασκαλάκη είναι τελείως διαφορετικές στις κάμερες από την κατάθεσή του. Στην κατάθεσή του ουσιαστικά υποστηρίζει την κατηγορουμένη. Αίσθηση το μεσημέρι προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Ο ποινικολόγος υποστήριξε πως το βράδυ της σύλληψης, όταν επισκέφτηκε για τελευταία φορά την 33χρονη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τη βρήκε χτυπημένη. Στο μάγουλό της ήταν χτυπημένη και μάλιστα μου περιέγραψε και τον αστυνομικό ο οποίος την χτύπησε και της έριξε, μάλιστα μου είπε, 2 πολύ δυνατά χαστούκια. Της είπα και εγώ το ίδιο. Σταμάτα, μη λες τίποτα. Δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Της είπα και εγώ το ίδιο. Σταμάτα, μη λες τίποτα, διότι δεν πρόκειται να... Μετά τη σύλληψη και το πρώτο 24ωρο σιωπής, ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε στροφή 180 μοιρών. Στηρίζει την κατηγορία, αλλά μέχρι σήμερα δηλώνει πως θα περιμένει τις αποδείξεις και για τα άλλα δύο παιδιά του που χάθηκαν. Οι αρμόδιες αρχές, η ανακριτική αρχή, έχει στα χέρια της περίπου το 10% των πληροφοριών από όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην επικαιρότητα. Αν αποδειχθεί και για τα άλλα δύο παιδιά, για μένα δεν υπάρχει τιμωρία. Για μένα θέλω να μπω μισή ώρα μες στο κελί. Η 33χρονη δηλώνει προδομένη από τη στάση του. Έχει σταματήσει να του τηλεφωνεί από τις φυλακές και περιμένει να προχωρήσει το αίτημα αποφυλάκησης με την ελπίδα σύντομα να επιστρέψει στην Πάτρα. Δεν έχω κάνει πάσα 9 χρόνια μακριά τα παιδιά μου. Ζωντανά εκεί που είναι. Δεν
μπορώ να αποδεχτώ ότι δεν θα χωρέσουν σαν αμψογό, σαν πάγα. Καθημερινά αξιολογεί και μια σειρά από δημοσιεύματα με πληροφορίες. Σε ένα από αυτά της εφημερίδας Πελοπόννησος γίνεται λόγος για τα πρώτα συμπεράσματα από τον έλεγχο στα κινητά, τους υπολογιστές και τα τάμπλετ που κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναζητήσεις της 33χρονης για κεταμίνη έγιναν λίγα λεπτά πριν συλληφθεί, όταν άκουσε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Live News να αποκαλύπτει την είδηση. Νωρίτερα δεν είχε ψάξει ούτε από κινητό, ούτε από κάποιον υπολογιστή. Το τελευταίο δίμηνο έψαχνε για ουσίες που, όπως έχει αναφέρει στους αστυνομικούς, θα μπορούσαν να έχουν κάνει κακό στην Τζορτζίνα, ενώ η μοναδική διαδικτυακή αγορά που διαπιστώθηκε είχε να κάνει με λιποδιαλύτες. Η 33χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην περίπτωση της Τζορτζίνας έχει πει πως όσο και αν ψάξουν οι αστυνομικοί, δεν θα βρεθεί τίποτα επιβαρυντικό για εκείνη. Κάτι που μένει να αποδειχθεί, καθώς ο έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχω χάσει τα κιλά. Και τι θα γίνει τώρα, τι θα κερδίσει τώρα με αυτό? Τίποτα, αλλά τι να σου πω, δεν καταλαβαίνω τίποτα κάτω. Πολλές συζητήσεις το πρωί προκάλεσαν και οι νέες αιχμηρές δηλώσεις που έκανε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για συναδέλφους του. Χωρίς να τους κατονομάσει, μίλησε για ορισμένους που με τις κινήσεις και τις διαρροές τους προσπαθούν, όπως είπε, να αλλοιώσουν το συνολικό αποτέλεσμα. Είναι συνάδελφοι που εμπλέκονται με την υπόθεση. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν γράψει τις απόψεις τους σε πραγματογνωμοσύνες και αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας προφανώς και με δικά τους έτσι κίνητρα, αλλοιώνουν λίγο την εικόνα. Το βάρος έχει πέσει στους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας, με τους δύο ιατροδικαστές που θα συντάξουν το τελικό τους πόρισμα λίγο μετά το Πάσχα να αξιολογούν όλα τα δεδομένα που έχουν από την πρώτη στιγμή στα χέρια τους. Θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από το φάκελο που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τώρα. Και προφανώς θα εξεταστεί έντονα το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας. Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει πάρει η υπόθεση είναι το γεγονός πως με τις εξελίξεις ασχολούνται ακόμα και διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η βρετανική Daily Mail. Μια 33χρονη μητέρα στην Ελλάδα απεικονίζεται να χαμογελά δίπλα στην ανάπηρη κόρη της στην τελευταία φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν της δώσει μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης. Η Ρούλα Πισπυρίγκου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της μετά από εξέταση του μυϊκού της ιστού που αποκάλυψε την παρουσία του αναισθητικού φαρμάκου το οποίο δεν είχε χορηγηθεί από γιατρούς. Η διερεύνηση αυτής της άνευ προηγουμένου υπόθεση συνεχίζεται με την αγωνία για ορισμένους να βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο τη στιγμή που παραμένουν αναπάντητα μια σειρά από βασανιστικά ερωτήματα κυρίως για τις συνθήκες που πέθαναν η Ήριδα και η Μαλένα. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε ο Γιώργος Χαϊδεμένος στο βίντεο του. Ό,τι είδατε μέχρι τώρα είναι, ας πούμε, η μεγάλη τίτλη της μέρας. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το Ωνάσιο, το οποίο θα σας το ξεκαθαρίσουμε σε λίγο. Είπα από την αρχή της εκπομπής ότι έχουμε μια, νομίζω, πλήρη εικόνα για την κατάθεση της κυρίας Τσιόλα. Και θα σας τη δώσω σε λίγη ώρα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Άρια Καλύβα, η συνάδελφός μου. Η Άρια από το πρώτο θέμα και εδώ από την εκπομπή της Σύσης Χριστίδου που τη βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι κοντά μας, όπως πάντα με ρεπορτάζ, εξαιρετικό και απόλυτα ενημερωμένο, για να μας πει τις δικές της πληροφορίες πρώτα. Καλησπέρα, Άρια. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Τρεις παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι η έρευνα των ανθρωποκτονιών, είναι η έρευνα των ιατροδικαστών της Επιτροπής, όπου μετά την εισαγγελική παραγγελία θα συσταθεί πλέον και επίσημα. Και μάλιστα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τα ονόματα που θα ασχοληθούν. Ποιοι θα ασχοληθούν με την υπόθεση των δύο παιδιών. Δύο είναι τα παιδιά, δεν αφορά μόνο στο ένα. Και φυσικά υπάρχει και η έρευνα της 18ης ανακρίτριας που έχει να κάνει με την κεταμίνη. Για να τα κατηγοριοποιήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες, θα ήθελα να πω το εξής. Τι λένε οι δικές μας πληροφορίες? Η έρευνα που θα δρομολογήσει σαφέστατα τις εξελίξεις, λένε όσοι γνωρίζουν, είναι η έρευνα των ιατροδικαστών. Γιατί αυτή η άτυπη επιτροπή που πλέον έγινε επίσημη θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, σε όλα τα πλακίδια με τα δείγματα, προκειμένου να γίνουν διευρυμένες τοξικολογικές εξετάσεις. Και αυτό που μας λένε οι πηγές μας είναι ότι ασχολούνται κυρίως με την περίπτωση της Ήριδος. Γιατί με την περίπτωση της Ήριδος? Γιατί, όπως λένε, είναι μια υπόθεση η οποία μιλάει. Τα ευρήματα μιλάν. Και μάλιστα
και η κυρία Τσιόλα, η οποία είχε ασχοληθεί με τη μικρή Ήριδα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του ασφυκτικού θανάτου, λέγοντας μάλιστα ότι τα ευρήματα αυτά δεν συναντώνται μόνο σε ευνίδιους θανάτους, αλλά και σε ασφυκτικούς. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κατάθεσή της όταν θα κληθεί, γιατί δεν έχει κληθεί μέχρι στιγμής. Τώρα, σε ό,τι έχει κοίταξε, να κάνει με την έρευνα... Έχεις δίκιο σε ένα πράγμα, απόλυτο. Ότι η περίπτωση της Ήριδας είναι το κλειδί. Το λέμε όλοι μέρες και το λέμε γιατί το ακούμε από τους ιατροδικαστές κυρίως. Πρώτα απ' όλα, σχεδόν όλοι οι ιατροδικαστές που μιλούν δηλώνουν βέβαιοι ότι πρόκειται για δολοφονία. Αυτό λοιπόν έχει πια ένα σκηνικό, εφόσον είναι δολοφονία. Ένα σκηνικό στο οποίο τοποθετούνται μόνο δύο άτομα. Η Ρούλα Πισπυρίγκου και η αδερφή της. Κατά την δική τους μαρτυρία. Είναι οι δυο τους στο σπίτι και δεν έχει μπει κανένας άλλος. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο θα πιστοποιηθεί ότι δολοφονήθηκε σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν δύο πρόσωπα. Το λέω έτσι γιατί και εσύ το έλεγες από την αρχή ότι οι τρεις περιπτώσεις στο τέλος, εφόσον τα στοιχεία πάνε έτσι όπως μέχρι τώρα φαίνεται ότι πάνε, θα συνδεθούν. Γιατί, ναι, να δούμε τη διαδρομή της κεταμίνης. Μπορεί να μην βρεθεί η διαδρομή της κεταμίνης, μπορεί και να βρεθεί. Αλλά θα έχουμε την Ήριδα, θα έχουμε τη Μαλένα, θα έχουμε την Τζορτζίνα. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν. Με τα στοιχεία που θα υπάρχουν, βέβαια, για το καθένα ξεχωριστά. Για συνέχισε. Με τις μαρτυρίες, με τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κινητά τηλέφωνα της Ρούλας Πισπυρίγκου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, θεωρούν λοιπόν, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Ήριδας, ότι η Ήριδα είναι αυτή, ότι η Ήριδα είναι αυτή που θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις, οι οποίες μετά το Πάσχα θα είναι ραγδαίες, όπως λένε οι δικές μας οι πληροφορίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μεσολαβεί τώρα και η Μεγάλη Εβδομάδα, οι εορτές, κάπου παγώνουν τα πράγματα και μετά το Πάσχα σίγουρα τις πρώτες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την έρευνα των ανθρωποκτονιών. Τι λένε από το ανθρωποκτονιό, προσπαθούν, εστιάζουν στην περίπτωση της Μαλένας. Γιατί η περίπτωση της Μαλένας μοιάζει πολύ με τις Τζορτζίνας. Δύο παιδιά πέθαναν σε ένα νοσοκομείο, μονόκλινο δωμάτιο, η μητέρα μέσα εκεί, γιατροί, υπάρχουν μάρτυρες, νοσηλευτές, γιατροί. Οπότε θα αξιοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, εφαρμόζουν το μόντους της Τζορτζίνας στην περίπτωση της Μαλένας και έχει να κάνει με τις καταθέσεις των ιατρών. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όλα αυτά πάνε συνδυαστικά. Όπως αντιλαμβάνεστε. Μέχρι στιγμής έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα, όμως, όπως μας λένε οι πηγές από τα εγκληματολογικά, θέλουν ακόμα πολύ ψάξιμο. Προσπαθούν να δουν, να ανασύρουν αρχεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι απόλυτα αξιοποιήσιμο που να τους δείχνει το δρόμο, όμως η έρευνα συνεχίζεται. Άρα, θα σε βρούμε ξανά σε λίγη ώρα, γιατί θέλω τώρα να πάμε στον Κορυδαλό. Στην ουσία, από την όλη έρευνα που γίνεται, δεν υπάρχει κάτι νεότερο ως προς τα στοιχεία, όπως μας το είπε η Άρια πριν. Υπάρχουν όμως σοβαρές καταθέσεις. Σε αυτές θα πάμε αργότερα. Τώρα θα μεταφερθούμε στον Κορυδαλό, όπου εκεί βρίσκεται η Αναστασία Τσιβγούλη, έξω από τις φυλακές, μέσα είναι η Πισπυρίγκου, η οποία, όπως είπαμε, μιλάει, δίνει συνεχώς συνεντεύξεις και μας βοηθάει όλο αυτό για να καταλάβουμε πράγματα. Αναστασία, καλησπέρα. Για πες μας. Καλησπέρα, μιλάει συνεχώς και τις τελειώνουν οι τηλεκάρτες και προηγουμένως αυτό μας έλεγαν οι δικηγόροι της, θα έρθουν αύριο και ένα από τα βασικά αιτήματα της Ρούλας Πισπυρίγκου, εκτός από την αποφυλάκησή της που το έχει πει από την πρώτη μέρα, είναι να έχει τηλεκάρτες, να τις φέρουν και άλλες τηλεκάρτες για να μπορεί να έχει επαφή με τον έξω κόσμο, προφανώς ίσως θέλει να δώσει και άλλες συνεντεύξεις. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να σας πω και μια άλλη πληροφορία. Αύριο η Ρούλα Πισπυρίγκου λοιπόν θα μάθει από τους δικηγόρους της που θα έρθουν εδώ μία η ώρα να την επισκεφθούν την εξέλιξη σχετικά με το έτοιμά της για την αποφυλάκηση. Θα χρειαστεί λοιπόν να υπάρξουν κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι όπως ξέρουμε για να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, αν ικανοποιηθεί ποτέ. Υπάρχει μία εξέλιξη σε αυτό. Μας έλεγε προηγουμένως ο δικηγόρος ότι ήδη έχουν βρεθεί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, τοξικολόγος, εντατικολόγος, παιδοαναισθησιολόγος και ατύπως μελετούν κάποια ιατρικά δεδομένα για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το αίτημα αποφυλάκησης. Και μας έλεγε λοιπόν ο δικηγόρος πως έχουν εντοπίσει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία μέσα στη δικογραφία από αυτά τα ιατρικά δεδομένα και αυτά αύριο θα τα συζητήσουν εδώ με την Ρούλα Πισπυρίγκου. Αναστασία, μπορώ να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο δικηγόρος της, ο κύριος Παπαδόπουλος, έχει μία συνάντηση με τρεις γιατρούς εξ όσων έχουμε μάθει. Οι ειδικότητες είναι αυτές που ανέφερες, ακριβώς για να δουν πώς μπορούν να αξιολογήσουν νέα δεδομένα, ώστε να υποβάλουν ένα αίτημα. Το να υποβάλεις ένα αίτημα για αποφυλάξεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Κάθεσαι, το γράφεις και τελειώνει η ιστορία. Ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το αίτημα.
να γίνει δεκτό. Έως αδύνατο. Άρα με κάποιο τρόπο πρέπει τουλάχιστον να το κάνουν ισχυρό, μπας και αργότερα το ξαναυποβάλουν. Γι' αυτό γίνεται και όλο το πέδεμα. Πες και το τελευταίο που ήθελες, Αναστασία. Ναι, οι μέρες κυλούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινή της ρουτίνα. Δεν βγαίνει στο προάβλιο, μιλάει μόνο στο καρτοτηλέφωνο. Γι' αυτό έχουν τελειώσει και τηλεκάρτες και ζητάει κι άλλες. Θέλει διαρκώς να μαθαίνει τι γίνεται έξω, ποιες είναι οι πληροφορίες. Πέρα από το ότι βλέπει, φαντάζομαι, υποθέτουμε οτιδήποτε ακούγεται και λέγεται στην τηλεόραση. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αναστασία, ναι. Μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και αναμένουμε. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ την Αναστασία. Κοιτάξτε τώρα. Πριν πάμε στο τι έχει γίνει στο Νάσιο. Στο αν τελικά όντως κακοποιήθηκε ή ό,τι άλλο, να σταθούμε λίγο σε αυτό το περίεργο παιχνίδι. Το έχουμε εντοπίσει από αυτή την εκπομπή εδώ και καιρό. Ρούλας Μάνου. Ο Δασκαλάκης όλο αυτό το διάστημα, κάθε φορά που μιλάει, υψώνει λίγο παραπάνω τους τόνους. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι απέναντί της. Κάθε φορά που σηκώνουμε την πέτρα, από κάτω βλέπουμε Ρούλα Μάνο σε μια κοινή πορεία. Θα το δείτε αναλυτικά σε λίγο, στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Πριν από αυτό το βίντεο, πάμε σε ένα από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που σήμερα προέβαλε το Στάρ και η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, από την συνέντευξη που τους παραχώρησε χτες η Πισπυρίγκου. Όπου πάλι, πάνω στα τρίχρονα του παιδιού που έχει πεθάνει, πάνω στο Πάσχα, πάνω, ό,τι θέλετε, η Πισπυρίγκου που κατά τα άλλα προσπαθεί να μας πει ότι μας λέει και την αλήθεια και έχει ξεπεράσει το Μάνο και δεν την νοιάζει πια, μόνο γι' αυτόν μιλάει. Δείτε. Προσπάθησε ο καθένας με τον τρόπο του να σταθεί στα πόδια του για ένα παιδί που υπήρχε πάντα πίσω. Όταν αυτό το παιδί δώσαμε τα πάντα, ειδικά εγώ που ήμουν απέραντη για να έδωσα τα πάντα για να το κάνω καλά και ξαφνικά μου φεύγει αυτό το παιδί. Ας το πει αυτός που έχει κάνει το οτιδήποτε. Ας το πει το παρακαλώ μέσα από την καρδιά. Είναι άδικο. Εγώ ήμουν ένα με το Μάνο. Δεν βρίσκω λόγους. Τώρα το τι έκανε τώρα. Δεν θα το κρίνω εγώ. Ναι, το ξέρω και το ξέρει. Το ξέρω πολύ ότι υπάρχει το μέλλον της Ιησού. Δεν έχω ενοχλήσει. Ούτε είχα ενοχλήσει ποτέ. Τα είχαμε σε καρδαρίτσα. Βγήκε μια καφέτσο καρτορίτσα. Την είχα την έκανα. Να είμαστε λίγο σοβαροί στις μαρτυρίες μου. Έχει ακουστεί ότι έψαχνες να βρεις τρόπο για να τον γυρίσεις πίσω, δεν ισχύει. Φυσικά και δεν ξέρω τα πράγματα ποτέ. Δεν βρίσκω. Είχαμε μια σχέση, είχαμε ένα γάμο, είχαμε μια οικογένεια. Οπότε εννοώ πάρα πολλέ οικογένειε. Μα συνέβη ότι μα είναι. Εγώ είχα τα παιδιά μου, δεν τα νοιάζονται χρήματα. Πολλά χρήματα για αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν διαθέτω. Και ακούω και άλλα πράγματα για το μάτι την πλευρά. Ρούλα Μάνος, λοιπόν. Μάνος. Πριν πάμε στα του Ανασίου. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Ναι, στους φόνους δεν έχει συμμετοχή. Στηρίζει τη Ρούλα. Δηλαδή μας κοροϊδεύει και αυτός. Είναι όντως αγανακτισμένος. Έχει τώρα συνειδητοποιήσει τι έγινε. Δεν πήρε τόσο καιρό χαμπάρι, αλλά τώρα το κατάλαβε. Όταν λέει όλα αυτά που λέει, τα εννοεί, έχει οργή μέσα του. Παίζει παιχνίδι και στην πραγματικότητα θα είναι ο μεγάλος στυλοβάτης της Πισπυρίγκου. Απ' τη μια ακούμε ότι χωρίσανε, απ' την άλλη ακούσατε να λένε πως μέχρι και λίγο πριν συλληφθεί η Πισπυρίγκου πήγαιναν στο δικηγόρο, στον κύριο Λίτρα και έσκιζε τα ρούχα του για την Πισπυρίγκου, ο Μάνος. Τι πραγματικά συμβαίνει? Μας δουλεύουν? Επειδή κανείς μας μπορεί να βγάλει άκρη και επειδή η υπόθεση είναι φρικτή και θέλω να είμαι ειλικρινής, η Πισπυρίγκου αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού της. Όλες οι δικές μας εκτιμήσεις, οι δημοσιογραφικές, χωρίς αυτό να είναι ακόμα αλήθεια, αλλά εκεί οδηγούν, σε λίγο θα κατηγορείται για τη δολοφονία και των τριών παιδιών της. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, είναι το έγκλημα του αιώνα. Πήραμε λοιπόν κομμάτια από τις συνεντεύξεις του Μάνου και με τη βοήθεια της κυρίας Μπογιατζή, που νομίζω όλοι έχουμε δει,
πως έχει αισθανθεί, για την ψυχολόγο μιλάω, αυτήν την υπόθεση και πως την έχει προσεγγίσει, τη ζητήσαμε να μας πει μια γνώμη. Δείτε. Εδώ είναι προβολές. Ο ένας κοιτάζει στον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος. Σε τίποτα δεν μοιάζει σήμερα το ζευγάρι που στα τέλη Φεβρουαρίου είχαν δώσει κοινή συνέντευξη στηρίζοντας ο ένας τον άλλον και τονίζοντας πως δεν τους έχει δοθεί χρόνος να πενθήσουν τα τρία παιδιά που έχασαν. Χρόνο να πενθήσεις δεν χρειάζεσαι, γιατί το πένθος δεν είναι χρονικό, είναι άχρονο, είναι τροπικό, έχει ποιότητα συναισθήματος, δεν έχει μήκος. Έχεις την υποστήριξη δηλαδή από τον άντρα σου, έτσι. Αμέ. Μια στήριξη που μέσα σε λίγες ημέρες κατέρευσε, με τον Μάνο, όπως λένε οι ειδικοί, να ψάχνει τρόπους για να βγει καθαρός και αλόβητος. Προσπαθεί εδώ να υπερασπιστεί τον εαυτό του για να τον διαχωρίσει το κοινωνικό σύνολο από εκείνη. Το Live News με την αρρωγή της λογοθεραπεύτριας Χριστίνας Μπογιατζή επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα όσα είδαμε και ακούσαμε από το ζευγάρι της Πάτρας τους τελευταίους δύο μήνες. Είμαι σοκαρισμένος, τα στοιχεία όμως είναι αδιάσυστα και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας. Εγώ δεν βλέπω κανέναν σοκαρισμένο. Μπορεί να έχει σοκαριστεί που βρήκαν τι συμβαίνει ή που την κατηγόρησαν, αλλά όχι που είναι κατηγορούμενη. Όπως βλέπουν οι ειδικοί, περνάει στην αντεπίθεση, προσπαθώντας να παρουσιαστεί ως θύμα παραπλάνησης από τη γυναίκα του, διευκρινίζοντας ότι στην ίδια πλάνη έπεσαν κι άλλοι μαζί του. Δεν άφηνες και ένα παραθυράκι ως το ανοιχτό ότι εδώ μπορεί κάτι να συμβαίνει για να είναι όλοι και να ερευνούν αυτή δεν την ιστορία. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε παραθυράκι. Κανένας και είμαστε τόσο άτομα. Είναι και ασαφές ποιοι είναι ακριβώς. Είναι ο πατέρας του, είναι ποια είναι τα άτομα. Επικαλείται λοιπόν ανθρώπους φαντάσματα για να μπορέσει να κρυφτεί πίσω από αυτούς και να μην δούμε εκείνον. Είσαι από κομμένο το βγάζουμε τη Ρούλα. Καθόλου. Σε εξουσίαζε με κάποιο τρόπο αυτή η γυναίκα. Καθόλου. Μπορεί να ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερη σου. Καθόλου. Όταν σου το λέω καθόλου και συγγνώμη έτσι, αλλά κάνουμε συζήτηση. Δεν υπάρχει, θα στο ξαναπώ, όσο φαίνεται παράξενο και θες να ακούσεις κάτι άλλο. Δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο, προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που ακούω. Δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι προς τα παιδιά. Όταν γουρλώνεις τα μάτια σου πολύ, κάτι προσπαθείς να κρύψεις. Το καθόλου δεν έπεισε κανένα. Το σημείο κλειδί που δείχνει προσποίηση, όπως λένε οι ειδικοί, είναι η οργή με το μέτρο ή με τον αριθμό των δολοφονιών. Αν αποδειχθεί και για τα άλλα δύο παιδιά, για μένα δεν υπάρχει τιμωρία. Για μένα θέλω να μπω μισή ώρα μέσα στο κελί. Δεν θα μπει στο κελί και για το ένα παιδί. Πρέπει να είναι τρία για να μπούμε στο κελί. Φοβάται. Βεβαίως. Είμαι πεπισμένη. Απαθής, ψυχρή, με παντελή έλλειψη συναισθήματος. Ίσως το μόνο που αισθάνεται όπως βλέπουν τα εκπαιδευμένα μάτια είναι τον εαυτό της πρωταγωνίστρια. Πάλι μπαίνει στη θέση των άλλων. Δεν μιλάει για τα παιδιά της πραγματικά. Δεν μας έχει πει τίποτα. Δεν μας έχει πει τίποτα για τη Μαλένα. Πώς ήταν η Μαλένα δύο χρονών. Πώς ήταν η Ήρυδα. Όσο πρόλαβε. Και αυτό γιατί το μυαλό της, όπως η ίδια έχει τονίσει, περιστρέφεται γύρω από το πώς θα αποδείξει την αθωότητά της, αλλά και γύρω από το Μάνο που επικαλείται σε κάθε τη συνέντευξη. Στο μυαλό το δικό μου είμαστε μαζί. Εγώ αυτό βλέπω. Πού ήθελε να φύγει ο Μάνος. Μπορείς να τα ξαναβρεις τώρα με τον Μάνο, δηλαδή αυτό που ό,τι είχε γκρεμιστεί στο παρελθόν να το ξαναχτίσετε και να προχωρήσετε. Όχι, όχι. Αν θα τα ξαναβρεις και με τον Μάνο, είπε όχι. Τώρα που είναι στη φυλακή, το Μάνο ζητάει. Βλέπετε που λέει ψέματα. Εργαλοποιεί ένας τον άλλον. Με κάθε δήλωση της 33χρονης, λένε οι ειδικοί, αποτυπώνεται η πραγματική αλήθεια. Όχι αυτή που περιγράφει με λέξεις. Με τον Μάνο, με αυτά που έκανε και είπε. Τι λες, τι γίνεται. Τίποτα. Τι να ασχοληθώ τώρα. Εντάξει, φάνηκε ο άνθρωπος. Ουδέν σχόλιον. Αλλά αυτή που αποκαλύπτεται με τη δεύτερη ανάγνωση. Τώρα παίρνουμε και μαζί, τα πούμε βόλτες, μηχανή μου, είπα, να δούμε ότι υπάρχουν φωτογραφίες, ότι πηγαίνω καρύπτω την εργασία του και με την κοπέλα. Γιατί μάλιστα έχει γίνει και ένα μεγάλο δώρο στην εργασία της κοπέλας, αλλά δεν θα μας ασχολούν αυτά. Ακόμα και ο τόνος της φωνής της μιλάει για αυτήν. Δεν δώσατε συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση αν έχετε κάποια σχέση με το θάνατο των παιδιών σας. Ναι, και στο τι συμβαίνει, γιατί το έχουμε κάνει, για να καταλάβω δηλαδή. Δεν έχω ασχοληθεί με τα body language, με τα αυτά. Εκείνο μου βγήκε και να είπα, θα κάτσω να το σκεφτώ. Η φωνή εδώ δείχνει κυριαρχία, εξουσία, επιβλητικότητα και έπαρση. Τρία παιδιά έχουν χαθεί μέσα σε τρία χρόνια με τον πιο μυστήριο τρόπο. Αλλά για τη Ρούλα και το Μάνο, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πρωταγωνιστές αυτής της τραγωδίας είναι οι ίδιοι.
Κοιτάξτε τώρα, ξεχωρίσαμε τόσα αποσπάσματα και το μόνο που δεν διακρίνει και εγώ έτσι είναι συντριβή, πόνο, συγκίνηση. Ό,τι άλλο μπορεί να φάνηκε και να μας το είπε, να το εντόπισε, το μόνο ήταν αυτά τα αυτονόητα συναισθήματα για τρία νεκρά παιδιά. Λοιπόν, είναι εδώ τώρα η Φρόσο Κυριαζή και καλησπέρα Φρόσο. Τι έχει συμβεί, φίλες και φίλοι. Υπάρχει μία καταγγελία από την πλευρά του κυρίου Όθωνα Παπαδόπουλου, που θα είναι σε λίγο κοντά μας, του δικηγόρου της οικογένειας της Πισπυρίγκου. Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει ότι μη λέτε ότι δεν υπήρχε και τα μήνυση στα νοσοκομεία. Γιατί? Πες μας τι ακριβώς έχει πει, Φρόσο. Νίκο, όπως είπε, χορηγήθηκε και ταμίνη στο Νάσιο. Στηρίζεται σε μία μαρτυρία. Στην Τζορτζίνα πάντα, έτσι. Μιλάμε για το μεγάλο παιδί, το τρίτο την Τζορτζίνα. Στηρίζεται σε μαρτυρία της νοσηλεύτριας, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη φροντίδα του παιδιού. Λέει μάλιστα ότι του είπε πάρα πολλά πράγματα που γίνανε εκεί. Είπε ότι είναι καταγεγραμμένη αυτή η χορήγηση της κεταμίνης και ότι έγινε όσο ήταν η Τζορτζίνα στη ΜΕΘ. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα, όπως είπε και ο ίδιος, καθότι λέγανε ότι δεν χρησιμοποιείται πλέον η κεταμίνη στην παιδιατρική. Και μάλιστα είπε ότι η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, αν και δεν έχει κληθεί ακόμα να καταθέσει, θα καταθέσει όσα είπε σχετικά με την κεταμίνη. Είναι πολύ σοβαρό. Άρα λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος της Πισπυρίγκου, λέει: όχι, δόθηκε κεταμίνη στο Ωνάσιο. Μη μας λέτε ότι δεν δόθηκε κεταμίνη στην Τζορτζίνα. Είναι ψέμα. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Προφανώς για να το λέει, κάπου κάτι έχει ακούσει. Μας είπε η Φρόσο ότι είναι η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας. Κάναμε το αυτονόητο, κάναμε ρεπορτάζ. Πήραμε στο Ωνάσιο. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από το Ωνάσιο ακριβώς για αυτό το θέμα. Γιατί δημόσια υπόθηκαν από τον κύριο Παπαδόπουλο όσα υπόθηκαν. Τι λέει λοιπόν το Ωνάσιο? Λέει ότι στη διαδικασία του απεινιδωτή, γιατί στο Ωνάσιο βάλαν τον απεινιδωτή στο κοριτσάκι, τη Τζορτζίνα, δεν τη χορηγήθηκε και τα μήνυ. Λέει σε εμάς. Με τον τρόπο που μας έχουν διατυπώσει οι γιατροί του Ωνάσιου, οι σπουδαίοι αυτοί οι επιστήμονες, αυτό το οποίο μας είπαν, δεν θα απέκλεια να διαβάσουμε στην ανακοίνωση ότι όντως σε κάποιο σημείο της παραμονής της Τζορτζίνας στο Ωνάσιο μπορεί να της έχει χορηγηθεί και τα μήνυ. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν μας το είπαν, αλλά δεν το αποκλείω. Θα περιμένουμε. Όμως, τι λένε οι γιατροί με τους οποίους μιλήσαμε, οι γιατροί του Ωνασίου? Και που συγγνώμη, αλλά είναι και πάρα πολύ λογικό. Λένε, η πλευρά Πισπυρίγκου με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σταθμίσει τα επιχειρήματά της. Δηλαδή, μας έλεγε η Πισπυρίγκου πριν από μια εβδομάδα ότι εγώ δεν σκότωσα το παιδί μου, την Τζορτζίνα. Γιατί? Γιατί όταν μπήκαν οι γιατροί στο παίδον, προσέξτε, όχι στο Ωνάσιο, στο παίδον 29 Ιανουαρίου για να τη σώσουν, εγώ ήμουν μια ώρα έξω από το δωμάτιο και τις κάναν ανάνυψη. Λέμε λοιπόν ότι η κεταμίνη κρατάει μια ώρα, μια μισή, δύο ώρες. Άρα πριν από μια εβδομάδα μας έλεγε ότι δεν σκότωσε αυτή το παιδί της, γιατί είχε περάσει μια ώρα από τότε που ήταν μέσα στο δωμάτιο. Άρα η κεταμίνη δεν θα μπορούσε να δράσει, τη δώσαν οι γιατροί. Και τι έρχεται και λέει σήμερα η πλευρά της Πισπυρίγκου? Ότι κεταμίνη δόθηκε στο κορίτσι, στην Τζορτζίνα, στο Ωνάσιο, με μια λεπτομέρεια. Η Τζορτζίνα νοσηλευόταν στο Ωνάσιο 7 μήνες πριν το θάνατό της. Ή λοιπόν η κεταμίνη μετά από μια ώρα περνάει και φεύγει, εκτός αν γίνει ανάνυψη, οπότε μπορεί ο ασθενής να μείνει λίγο παραπάνω στη ζωή. Ή μένει 7 μήνες και σκοτώνει. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρισμός ότι 7 μήνες πριν δώσαν τέτοια ποσότητα που σκοτώνει η ελέφαντα, όπως ακούσαμε, μέσα σε λεπτά. Και ανιχνεύστηκε αυτό μετά από 7 μήνες όταν πέθανε στο παίδον. Προφανώς αυτά τα δύο συγκρούονται με τη λογική με τοπικά. Φρόσο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι περίεργα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως δεν έχουμε δει όλο το έργο ακόμα και στην πορεία θα έχουμε να ακούσουμε πολλά. Τώρα, θα εστιάσουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Στο θάνατο, το δεύτερο θάνατο, το θάνατο της Σύριδας, είναι το μωράκι που πεθαίνει στο σπίτι. Αυτός ο θάνατος, σας το λέμε από την αρχή, είναι ο θάνατος κλειδί. Ξεκλειδώνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να ακούσουμε το πώς το ΕΚΑΒ λαμβάνει και μεταδίδει το σήμα εκείνο το πρωί της Κυριακής, που η Πισπυρίγκου τηλεφωνεί και λέει ότι το παιδί μου φαίνεται νεκρό. Ακούστε τη συνομιλία στο ΕΚΑΒ.
Κρατήστε την ώρα, το 11:37. Και πάμε να δούμε λίγο τη σειρά των γεγονότων. Στις 11:37 λοιπόν διαβιβάζεται η κλίση ότι στην Οδό Μπιζανίου υπάρχει το τηλεφώνημα της Πισπυρίγκου που λέει ότι ένα παιδί είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι Κυριακή, είναι 21 Μαρτίου και το ΕΚΑΒ φτάνει, λέμε εδώ 4-5 λεπτά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και θα το δείτε και σε λίγο επίσημα, σε 7 λεπτά. Δηλαδή από τις 11:37 και πάμε στην επόμενη σκηνή μας, φαίνεται ότι το ασθενοφόρο φτάνει εκεί στις περίπου 12 παρατέταρτο. Στο σπίτι, όπως είπαμε, όταν μπαίνουν μέσα οι διασώστες, είναι ήδη ο Μάνος Δασκαλάκης. Εδώ είναι ένα περίεργο πράγμα, το εντοπίσαμε και χτες. Στο διαμέρισμα υπήρχαν μόνο όλη τη νύχτα η Πισπυρίγκου και η αδερφή της. Λέει η Πισπυρίγκου, πήρα το ΕΚΑΒ και πήρα και το Μάνο. Και επειδή ήταν κοντά, ο Μάνος έφτασε αμέσως. Δηλαδή έκανε 7 λεπτά να φτάσει. Έκανε 7 λεπτά να δεχτεί το τηλεφώνημα, να βάλει τα παπούτσια του, να κατέβει, να πάρει το αυτοκίνητο και με το αυτοκίνητο πήγε να φτάσει μέχρι το σπίτι, να παρκάρει το αυτοκίνητο, να ανέβει πάνω να δει το παιδί του και να έρθει μετά το ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά τα έκανε μέσα σε 7 λεπτά. Πιθανό είναι. Δεν μου μοιάζει και εύκολο, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα. Περίπου στις 12 παρα 10, με τους διασώστες πια να είναι πάνω από το παιδί, το οποίο φαίνεται είναι νεκρό, ο Δασκαλάκης είναι ο μόνος που έχει συνέστημα. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι, λέει στους διασώστες, έχουμε ήδη χάσει ένα παιδί. Αυτό είναι το δεύτερο που φεύγει. Η επόμενη σκηνή μας είναι το ερώτημα του διασώστη. Γιατί δεν ειδοποιήσατε το ΕΚΑΒ νωρίτερα? Απαντάει ο Δασκαλάκης. Τώρα το είδαμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στο σπίτι ήταν μόνο οι δύο γυναίκες. Ο Μάνος το παίρνει πάνω του. Τις καλύπτει. Ή την καλύπτει. Να προχωρήσουμε. Ενημερώνεται το Καραμανδάνι ότι το παιδί είναι χωρίς σφιγμό, για να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο και να γίνει προσπάθεια για ανάληψη και εκεί, αν και όλοι καταλαβαίνουν ότι πια δεν μπορεί, να γυρίσει στη ζωή. Και φεύγει το ασθενοφόρο, μπροστά το ασθενοφόρο, πίσω το δασκαλάκι με το αυτοκίνητο με το οποίο είχε έρθει ούτως ή άλλως. Έτσι, γι' αυτό σας είπα, για παρκάρισμα, ξεπαρκάρισμα. Προσπαθεί να επισπεύσει τη διαδικασία και όταν πια το παιδί φτάνει στο νοσοκομείο, πιστοποιεί το θάνατό του και γράφεται ως ώρα θανάτου η 11:30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τα δεδομένα και τις ώρες. Πάμε τώρα στην Ελένη Ασημακοπούλου στην Πάτρα. Γιατί η Ελένη βρίσκεται μαζί με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, είναι ο πρόεδρος ΘΑΡΟ των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ελένη, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Έτσι είναι ακριβώς, και ο οποίος επίσημα θα μπορεί να μας δώσει μία εικόνα για το τι συνέβη το πρωινό της 21ης Μαρτίου, κύριε Θεοδωρόπουλε, όταν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έσπευσαν συνοδευόμενοι από γιατρό μονάδας. Να ξεκινήσουμε. Ναι, πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσουμε μία αλήθεια που πρέπει να αποκαταστήσουμε όσον αφορά το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, η πρώτη κλίση που δέχτηκε από το συγκεκριμένο σημείο ήταν στις 11:37. Το πρωί της Κυριακής 21 Μαρτίου. Δεν είχε γίνει καμία άλλη κλίση στο ΕΚΑΒ. Ο χρόνος που κάναμε να αφηχθούμε από την ώρα που διαβιβάστηκε η κλίση από το τηλεφωνικό ασυρματικό κέντρο του ΕΚΑΒ στην κινητή μονάδα που στελεχώνεται με γιατρό, όπως ξέρετε, ήταν 7 λεπτά. Ούτε το δρόμο χάσαμε, ούτε καθυστερήσαμε να πάμε. Τι λέτε αυτό, κύριε Θεοδωρό? Γιατί ακούστηκε σε κάποια μέσα ότι το ΕΚΑΒ μπερδεύτηκε. Όπα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. Ένα λεπτό. Επειδή έχετε πάρα πολύ δίκιο και κάνετε πολύ καλά που το διευκρινίζετε και σας ευχαριστώ. Απλώς να διευκρινίσω ότι δεν ακούστηκε σε κάποια μέσα. Το είπε η Δήμητρα Πισπυρίγκου. Η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου είπε ότι καθυστερήσατε και ότι μάλιστα λέει ότι κατέβηκε και στο δρόμο για να σας δει, επειδή είχατε αργήσει, και να κάνει σήμα αν έβλεπε το ασθενοφόρο από μακριά, ώστε να πάτε γρήγορα στο σπίτι. Δεν ξέρω τώρα αν τα 6 με 7 λεπτά είναι καθυστέρηση για να διανύσει μια απόσταση γύρω στα 3,5 με 4 χιλιόμετρα. Πάντως το σημείο που το οποίο βρίσκεται η Οδό Μπιζανίου είναι κεντρικότατο, είναι γνωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση διασώσεις του ΕΚΑΒ να μην γνωρίζει το σημείο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούμε. Τώρα, όσον αφορά το τι επικαλείται ο καθένας, κύριε Βαγγελάτο, εμείς σαν ΕΚΑΒ θεωρούμε ότι είμαστε πολύ σοβαροί και έχουμε πολύ σοβαρές. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό λειτουργήμα να υπηρετήσουμε και δεν ασχολούμαστε με αυτά. Τι έγινε μέσα στο σπίτι? Για πείτε μας. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα ότι εμείς κάναμε 7 λεπτά να πάμε. Όταν έφτασε
το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σας το τονίζω πάλι, η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, όχι ένα απλό ασθενοφόρο, το οποίο στελεχώνεται με γιατρό, βρέθηκε τρία άτομα εκεί, δύο γυναίκες και ένας άντρας και ένα μικρό παιδάκι. Το πιθανό να ήταν η Τζορτζίνα. Το μωρό ήταν στην κουζίνα. Ο γιατρός του ΕΚΑΒ προσπάθησε. Μία γυναίκα. Στην αγκαλιά της. Κοιτάξτε, όταν, στην αγκαλιά. Όταν πάμε σε ένα σημείο, δεν ανοίγουμε διάλογο. Και όχι, μάλιστα όταν βλέπουμε ότι είναι για κάτι σοβαρό. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ανοίξουμε διάλογο. Ο γιατρός έκανε, και μιλάμε για έναν εξαίρετο γιατρό του ΕΚΑΒ, ένα γιατρό που είναι μάχημος 25 χρόνια στο ΕΚΑΒ, δεν είναι ένας άπειρος γιατρός. Προσπάθησε να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Μόλις είδε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες, διακομίσαμε το παιδί στο Καραμαντάνιο. Πόση ώρα προσπαθούσε? Τουλάχιστον 10 λεπτά. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξέρετε που θα θέλετε να μας πείτε, κάτι που είπε ο πατέρας του παιδιού ή ο άντρας τέλος πάντων που ήταν στη σκηνή, κάτι δηλαδή που να σας μετέφεραν οι συνάδελφοί σας? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι άλλο, γιατί σας είπα ότι η σοβαρότητά μας δεν μας επιτρέπει να μπαίνουμε σε διαλόγους πέρα από το καθήκον μας κάποιες φορές. Ναι, αλλά κάτι σαν να... Καταλαβαίνετε. Κάτι σαν να εννοείται, ξέρετε και να μην θέλετε να το πείτε τώρα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Όχι, προς Θεού. Να σας πω κάτι. Όταν έγινε το συγκεκριμένο συμβάν, για μας σαν ΕΚΑΒ ήταν μία ακόμα περίπτωση ρουτίνα στην καθημερινότητά μας, στενάχωρη, πολύ στενάχωρη, γιατί πρόκειται για μωρό. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μία περίπτωση ρουτίνας. Καταλαβαίνω. Εντάξει, μετά με την εξέλιξη που πήρε η όλη υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι αν και εφόσον είχαμε κάποια υποψία, θα ήταν διαφορετικά και αυτά που θα σας έλεγα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και την Ελένη Ασημακοπούλου. Τώρα, θα προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική αποκάλυψη την οποία σας έχω πει. Τι είναι αυτό? Θα δούμε τη Μαριλή Λάπα, που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Θυμίζω λοιπόν ότι για αυτό το μωρό που συζητούσαμε και πριν, την Ήρυδα, τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ξεκαθαρίσει. Είναι η διαφορετική περίπτωση. Η Ήρυδα είναι το παιδάκι που βρέθηκε νεκρό στο σπίτι. Τα άλλα δύο πέθαναν σε νοσοκομεία. Η Ήρυδα έχει πεθάνει στο σπίτι και η παρουσία συγκεκριμένων ατόμων είναι δεμένη με καταθέσεις. Αν λοιπόν είναι δολοφονία, τότε κάποιος από αυτούς που είναι στο σπίτι πιθανώς θα κατηγορηθεί για αυτήν. Είναι δολοφονία ή δεν είναι? Έχουμε καινούργια στοιχεία. Τι έχει συμβεί? Ακούμε μέρες τώρα από πάρα πολλά ρεπορτάζ και είναι και δικό μας ρεπορτάζ και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί ότι όταν η κυρία Τσιόλα, η υπεύθυνη ιατροδικαστής, η προϊσταμένη δηλαδή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, θα καταθέσει, θα μιλήσει για ανθρωποκτονία και τότε μπορεί να έχουμε ακόμα και σύλληψη. Και αναρωτιόμαστε όλοι τι θα καταθέσει η κυρία Τσιόλα. Το ρεπορτάζ λοιπόν το έχει η Μαρίλη Λάπα. Και θα ακούσουμε τώρα τι εμείς έχουμε μάθει ότι θα πει η κυρία Τσιόλα. Μαρίλη. Νίκο, λοιπόν, θα αποκαλύψουμε τι θα πει η Αγγελική Τσιόλα στην κατάθεσή της. Μια κατάθεση η οποία είναι άκρως σημαντική και ίσως πυροδοτήσει νέες συνταρακτικές εξελίξεις. Λοιπόν, φαίνεται ότι το κλειδί βρίσκεται στο ματωμένο πανάκι της μικρής Ήρυδας. Καταρχάς, πρέπει να απαντηθεί από πού προέρχεται αυτό το αίμα. Δύο είναι τα σενάρια. Η ιατροδικαστική έκθεση που έχουμε στα χέρια μας αναφέρει μία μοναδική πληγή που έχει το βρέφος και αυτή είναι μια εσωτερική αμυχή, μια γρατζουνιά που έχει μέσα στο στόμα της η μικρή Ήρυδα, η οποία συζητώντας με ιατροδικαστές μπορεί να έχει προκληθεί είτε από το ίδιο το πανάκι αν ήταν τραχή, είτε από τον ήχη αυτού που έβαλε το πανάκι μέσα στο στόμα του παιδιού. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι... Κάτσε να σταθούμε λίγο εδώ. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν, λέει η κυρία Τσιόλα ότι υπάρχει ένα πανάκι στη σκηνή. Το πανάκι αυτό έχει αυτό το αίμα ή αυτό το καφέ υγρό που μοιάζει με αίμα. Λέει λοιπόν ότι επειδή έχει βρεθεί μια αμυχή μέσα στο στόμα του παιδιού, μπορεί κάποιος να έχει τοποθετήσει το πανάκι μέσα στο στόμα. Δηλαδή να το έχει φράξει το στόμα. Δηλαδή να το έχει σκοτώσει. Και η αμυχή αυτή, μας είπες, να έχει προκύψει είτε από το ίδιο το πανάκι αν είναι τραχή, γιατί τώρα σκεφτείτε είναι και μαλακό το στόμα του παιδιού. 6 μηνών. Ή από τι άλλο? Από νύχη του ανθρώπου που έβαλε το πανάκι μέσα στο στοματάκι του μικρού βρέφους. Μάλιστα.
Πάμε στο δεύτερο ενδεχόμενο τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι να είναι από τους πνεύμονες. Το αίμα να προέρχεται από τους πνεύμονες, από το υγρό που άρχισε να αναβλύζει εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια που το παιδί παθαίνει αυτό τον. Έρχεται ο θάνατος. Σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να έχει έρθει αυτό το πνευμονικό είδημα που θα έχει κάποιες κυλίδες αίματος, διότι κάποιος θα έχει φράξει το στόμα και τη μύτη του παιδιού, οδηγώντας το στον ασφυκτικό θάνατο, Νίκο. Άρα η κυρία Τσιόλα, με αυτά που θα πει, τι λέει στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι? Λέει ότι το παιδάκι κάποιος το δολοφόνησε. Γιατί ή κάποιος του βάλε το πανί στο στόμα και του προκάλεσε αυτή τη μικρή πληγούλα, το πανί ή τον ήχη αυτού που του βάλε το πανί, ή κάποιος του έκλεισε με το χέρι τη μύτη και το στόμα, το 6 μηνών βρέφος, έτσι. Σκεφτείτε δηλαδή, δεν μπορείς να φέρεις τη σκηνή στο μυαλό σου. Κάποιος θα πάει να του βάλει ένα πανί μες στο στόμα για να του προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο, είναι να του κλείσει τη μύτη και το στόμα. Ή λοιπόν του βάλει το πανί μες στο στόμα και το αίμα είναι από εκεί, ή του έκλεισε τη μύτη και το στόμα και το σημάδι αυτό που φαίνεται στο πανάκι είναι από ό,τι βγήκε από το πνεύμα του παιδιού επειδή του έκλεισαν το στόμα. Αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση προκύπτει ότι κάποιος πήγε στο παιδί και το σκότωσε. Αυτό προφανώς λέει αστυνομία Έλλαδο και κάνει τα περαιτέρω. Πριν συνεχίσει, Μαρίλη, υπάρχει και ένα ερώτημα. Το έχετε εσείς, το έχουμε και εμείς. Καλά τώρα τα δουν όλα αυτά. Όταν έγινε ό,τι έγινε, γιατί όλα αυτά δεν εντοπίστηκαν? Γιατί σήμερα, 2 χρόνια μετά, να κάνουμε αυτή την κουβέντα? 1 χρόνο μετά, 1 χρόνο και κάποιες μέρες. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν έχουμε απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Τσιόλα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο του θανάτου. Ίσως δεν συνεκτιμήθηκαν κάποιοι άλλοι παράγοντες. Μπορεί να είναι θέμα της ιατροδικαστού, μπορεί να είναι θέμα της αστυνομίας, μπορεί να είναι θέμα πολλών παραγόντων. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να ερευνηθεί στον επόμενο χρόνο. Αλλά είναι σαφές πια ότι η κυρία Τσιόλα θα πάει και θα πει είναι δολοφονία. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Με αυτά τα επιχειρήματα που μας είπε η Μαρίλη. Η ίδια η κυρία Τσιόλα τώρα έχει κάνει μια παρέμβαση σήμερα. Την ώρα που μιλούσε ο κύριος Λίτρας στο ΣΤΑΡ. Εξήγησέ μας, Μαρίλη, τι έχει γίνει. Ναι, όπως φαίνεται, ο δικηγόρος, ο Απόστολος Λίτρας, όταν είχε αναλάβει ως πελάτησά του την Ρούλα Πισπυρίγκου, φαίνεται πως είχε διερευνητικές επαφές με την ιατροδικαστή της Ήριδας, την κυρία Τσιόλα. Σύμφωνα λοιπόν με την παρέμβαση της κυρίας Τσιόλα, ο δικηγόρος είχε έρθει σε επαφή μαζί της τηλεφωνικά ένα Σάββατο, που της είπε ότι είναι στην Πάτρα και θέλει να συναντηθεί. Η ιατροδικαστής αρνήθηκε και τότε ο δικηγόρος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά της, ρώτησε αν εικάζει από τα ευρήματα που έχει ότι πρόκειται για δολοφονική, για εγκληματική ενέργεια. Τότε λαμβάνει την απάντηση της κυρίας Τσιόλα ότι τα ευρήματα που έχει δεν μιλούν μόνο για ευνίδιο θάνατο, αλλά και για ασφυκτικό. Για να λάβει την απάντηση από τον κύριο Λίτρα ότι αν υπάρχουν και δόσεις αυτά τα ευρήματα, τότε στέλνει στη φυλακή την κυρία Πισπυρίγκου. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο δικηγόρος έχει διαψεύσει όχι την επικοινωνία τους, αλλά είπε ότι εκείνο το Σάββατο βρισκόταν στην Αθήνα και όχι στην Πάτρα και ουδέποτε απάντησε κάπως έτσι. Με τον ένα έτσι. Ή τον άλλο τρόπο και με αυτό το μήνυμα η κυρία Τσιόλα τι λέει? Λέει ότι εγώ αυτό που λέω, που θα πω να καταθέσω, είναι ότι η Ήριδα έχει δολοφονηθεί. Τώρα το ποιος δολοφόνησε να το δούμε. Από όσους ήταν στη σκηνή ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να φανεί ότι ήταν μες στο σπίτι. Η Ήριδα όμως δολοφονήθηκε και είναι το δεύτερο παιδί. Η δεύτερη δολοφονία μένει Μαλένα. Μαρίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατέψεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή.
Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.